James Bond and the Almighty Bond. Αυτή τη φορά ο κίνδυνος έρχεται από τα βάθη της Ασίας. Και ο James θα βρεθεί μοναχός. Απέναντι στο μοναχό. James Bond and the Almighty Monk. Σύντομα κοντά σας από την Naughty Nane Productions. Στάνταρ. Τίποτα μ' αρέσει φορά ο κίνδυνος έρχεται από τα βάθη της Ασίας και ο James θα βρεθεί μοναχός. Μας φάγανε απέναντι στο μοναχό. Ειδήσεις είσαι εδώ. Για να δούμε καμιά είδηση τουλάχιστον. Τι θα φάμε μετά. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το ροή του προγραμματός μας για μια έκτακτη είδηση που έφτασε μόλις στο σπίτι. Αχ, έχει εκτακτό δελτίο, καλέ. Ευχαριστώ, Ελένη. Συνεχίζει η απεργία των τραπεζών μετά το αδιέξοδο στο οποίο κατέληξαν οι διαπραγματεύσεις με τον Υπουργό Οικονομικών. Ως αποτέλεσμα του παραπάνω γεγονότος, καμία σύνταξη δεν πρόκειται να καταβληθεί για το προσεχέ. Και λέει και τη σύνταξη. Καλά, ακούσατε, φίλοι και θεατές. Κανένα συνταξιούχος δεν πρόκειται να δει φράγκο. Καθώς τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν με αυτόν τον τρόπο θα χρησιμοποιηθούν για να τροφοδοτήσουν τις ανάγκες του τραπεζικού κλάδου, ο οποίος περνά δύσκολες μέρες τον τελευταίο καιρό. Καλά, αυτό. Από την άλλη πλευρά, οι αγωνιζόμενοι συνδικαλιστές τραπεζίτες μεταφέρουν αισιόδοξο μήνυμα συμπαράστασης στους άτυχους συνταξιούχους, επισημαίνοντας πως η ζωή συνεχίζεται. Όχι βέβαια για όλους. Ποιες συντάξεις βρε θα κόψετε βρε. Βρε ποιες συντάξεις βρε θα κόψετε βρε. Με 50 ευρώ μας έχετε βρε. Πάτε καλά. Αχ καλέ μου. Τι θα απογένομαι καλέ μου. Αχ, βοήθα, Παναγιώτα μου, βοήθα! Αχ, Θεούλη μου! Από πρώτο περικυκλωμένοι είμαστε, εγώ αυτό ξέρω. Μου αν ένας Χριστός μας σώζει. Μου αν ένας Χριστός μας σώζει. Μου αν ένας Χριστός μας σώζει.
προσευχή, γιαγιά. Δεν ανοίγει εγώ αύριο που παίρνει ξένο άνθρωπο με στο σπίτι μου. Γιαγιά, αυτή είναι μια επιταγή, ένα τσεκ. Με τις συντάξεις 5 μηνών είναι δικιά σου. 5 μηνών! Είναι δικιά σου. Αχ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγόρι μου. Παναγιά να είναι μαζί σου. Ευχαριστώ, γιαγιά. Είναι. Ποιος έστειλε, βρε αγόρι μου, εδώ. Αυτό δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι εκεί που υπάρχουν κατετρεγμένοι. Κατετρεγμένοι! Εκεί που υπάρχουν άνθρωποι που πονάνε. Εκεί που υπάρχουν Έλληνες. Και εκεί εδώ είμαι. Θα είμαι εκεί. Προσωπικά. Και αυτό είναι δέσμος. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Να είσαι πάντα καλά. Έλα να κάτσεις να σε φιλέψω να φας ένα πιάτο φαΐ. Όχι, γιαγιά. Ευχαριστώ. Με περιμένει πολλοί κόσμος. Έχω πολύ κόσμο να σώσω σήμερα. Και τι όχι, σε παρακαλώ. Σε αυτό το σπίτι, όποιος μπαίνει, δεν φεύγει με άδεια χέρια. Έχω εδώ κάτι χθεσινούς και φταίδες. Έλα, πάρ' τους. Και καλή σου όρεξη. Ευχαριστώ πολύ, γιαγιά. Γεια σου, αγόρι μου. Να είσαι πάντα καλά. Γεια σου. Πιο γρήγορος από το Βέγκο. Πιο δυνατός από το Σουκλάκο. Πιο όμορφος από τον Μπάρκλι. Προστάτης της Θεσσαλονίκης με ικανότητες που δεν τις χωρά ο ανθρώπινος νους. Σούπερ Δημήτριος δεν χαρίζει κάστανα. Μεταμφιεσμένος ως Δημήτρης Χριστοφορίδης, δημοσιογράφος για το περιοδικό Χρυσή Ιερουσαλήμ. Μάχεται για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και το ελληνοχριστιανικό ιδεώδες. Σεβαστοί μας τηλεθεατές, απόψε στην τηλεοπτική έκδοση της Χρυσής Ιερουσαλήμ θα παρακολουθήσετε τα εγγένεια του νέου Δημαρχείου Θεσσαλονίκης. Η Μαρία Μαγδάλο, δημοσιογράφος του περιοδικού μας και ανταποκρίτρια της εκπομπής, θα μας μεταφέρει το κλίμα και τις πρώτες δηλώσεις του Δημάρχου Θεσσαλονίκης. Έφερε τους καλύτερους από την Κίνα, Αυγούστου. Κύριε Δήμαρχε, πολλές συζητήσεις γίνονται για το υψηλό κόστος κατασκευής του νέου Δημαρχείου. Κοιτάς τα χάλια σου πλάκα της και Δημαρχείου, Καράγκιος. Και μεγαλομανή. Αυτά είναι αηδίες. Τα ίδια αντιμετώπιζε και ο Περικλής όταν χτίζει τον Παρθενώνα και μπορώ να πω ότι σήμερα έχουμε καταφέρει ένα αρχιτεκτονικό επίτευγμα αντίστοιχου μεγαλείου.
Μα μέχρι σήμερα το σήμα κατευθέν της πόλης ήταν ο Λευκός Πύργος. Πιστεύετε ότι το νέο Δημαρχείο θα επισκιάσει αυτή την έγκλη? Μα και βέβαια όχι. Κοιτάξτε, μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα που ταυτόχρονα είναι και τα ίδια. Δηλαδή είναι ίδιο αλλά διαφορετικό. Είναι το παλιό μαζί με το καινούργιο. Το σύγχρονο μαζί με το αντικειμενικά αντίκα. Κάποιο σχόλιο για αυτούς που διαμαρτύρονται? Είναι άνθρωποι εγκλωβισμένοι στον κόσμο των ψευδεστήσεων. Σκοπεύετε να εκμεταλλευτείτε εμπορικά το έργο ώστε να υπάρχει κάποια απόσβεση του κόστους? Κοιτάξτε, απόσβεση υπάρχει ήδη γιατί έχουμε φάει πάρα πολλά λεφτά από τα ταμεία. Αλλά σκοπεύουμε να βγάλουμε και άλλα λεφτά βάζοντας περιμετρικά δρομολόγια με τουριστικά λεωφορεία που θα ξεκινάμε από τον Άγιο Δημήτριο. Ξέρετε που κλείνουν όλη την Αγίου Δημητρίου. Θα έρχονται μετά εδώ να κλείνουν και αυτή την οδό και θα πληρώνουν ένα μικρό ποσό. Θα είναι ένα τίποτα προς τα στεναπόλευση που προσφέρει αυτό το αρχιτεκτονικό μνημείο απείρου κάλους. Δημαρχέ μου, αυτό που έχω να πω είναι ότι σας αξίζει ένα μπράβο. Α, και στο μπράβο μου αξίζει ένα μπράβο. Μπράβο. Το διαλάχι την εύχη από εδώ. Καληνύχτα, μπαμπά. Καληνύχτα, Ανούλα, και φρόνημα. Αρχηγέ, βρισκόμαστε στη φάση 1. Είμαστε ακριβώς πάνω από το σημείο Χ. Προχώρησε στη φάση 2. Γρήγορα! Μάλιστα, αρχηγέ. Τα μέρες καλά, ρε βλάκα. Ο αρχηγός είπε 2.356 δόσεις από το στοιχείο 1 και 1.228 από το στοιχείο 2. Αναλογία 2:1. Άντε, τι περιμένεις. Δείξω το μήνυμα. Εντάξει, αρχηγέ, τελειώσαμε και τη φάση 2. Έχετε 30 δευτερόλεπτα για να απομακρυνθείτε. Ενεργοποιώ το δορυφορικό σύστημα 6-3000. Μάλιστα, αρχηγέ.
Πάντα 92,9 Καμάρα Radio. Βασίλης Λιβαδίτης, καινούριο σύγκλι, Σούπερ Δημήτριε, μεγάλε μας προστάτη, τραγουδάρα, τραγουδάρα, έτσι για το καμάρι μας, το προστάτη μας να είναι καλά, ελπίζουμε να μας ακούει. Πάμε να τα απολαύσουμε, οι γραμμές έχουν ανοίξει, πάρε μας ένα τηλέφωνο, πείτε μια καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε την πρώτη γραμμή στον αέρα. Καλημέρα, από πού μας παίρνετε? Ναι, καλημέρα σας, δεν τα συλλεύομαι. Μένω απέναντι από το Λευκό Πύργο και δεν θα το πιστέψετε αυτό, ούτε εγώ ίδιος το πιστεύω. Απέναντι μου δεν έχω πλέον το Λευκό Πύργο, έχω τεράστιο... Αχ, Θεσσαλονίκη, η νύφη του Θερμαϊκού. Ναβαρίνου, Αριστοτέλους, παραδία. Η πόλη ξυπνάει και ετοιμάζεται για τον πρώτο φραπέ της μέρας. Στα γραφεία της Χρυσής Ιερουσαλήμ, η μέρα ξεκινά νωρίτερα από ό,τι συνήθως, αφού σήμερα επιστρέφει ο Χάρης, ο αρχισυντάκτης του περιοδικού, από τη μεγάλη ιεραποστολή στις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα. Καλημέρα, Χάρη. Από ό,τι βλέπω, θα χρειαστείς αρκετές δόσεις καφέ για να συνέλθεις σήμερα. Μη μου μιλάς για δόσεις, Δημήτρη, γιατί είμαι χρεωμένος ως εδώ. Επιστροφή στην ελληνική πραγματικότητα. Καφεδάκι. Ναι. Έλα, Μπιλή, ξεκίνησε δύο φαρπεδάκια, εσύ. Θα τα φέρω πάνω. Ναι, στα γραφεία της Χρυσής Ιερουσαλήμ, σε πέμπτη. Εντάξει, ρε Χάρη, αλλά έχουμε και κάτι βερεσέδια από το Σεπτέμβριο. Φίλε Δημήτρη, αυτή τη στιγμή τον καφέ τον έχω ανάγκη σε οτιδήποτε άλλο. Δεν έχει 2-3 ώρες που γύρισε με το αεροπλάνο. Καλά, μήπως υπερβάλλεις λίγο. Εγώ ξέρω από χτες το μεσημέρι είσαι στην Ελλάδα. Ναι, μπορεί, αλλά μην ξεχνάς ότι αυτή η αποστολή στις χώρες του τρίτου κόσμου ήταν κατά από αντίξεις συνθήκες και για πολλές μέρες μας. Έλα ρε, τώρα τα παραλές. Για 2 μερούλες ήσουν κάτω. 2 μέρες για σένα, μια αιωνιότητα για μένα. Και αυτό, φίλε Δημήτρη, αποτυπώνεται καθαρά στις φωτογραφίες που πάντα συλλέγω. Τι κάνουν τα παιδιά στη δουλειά που νωρίς? Μαγδάλου, στην καρδιά μου έχεις βάλει φωτιά, μωράκι τρελό το μυαλό. Ναι, αλλά πάντα έχουμε λίγο χρόνο για το κορίτσι στο γραφείο μας. Μην το ξεχνάς, Μαγδάλου. Κάθε φορά που λείπω εγώ, σε ομορφαίνεις κι άλλο. Πώς το λες έτσι, βρεχάρι, όταν αναλείπεις πιο συχνά. Αλήθεια, πού ήσουν? Επιτελούσα το έργο της Ιεραποστολικής Δακονίας, του περιοδικού μας, στις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Ξέρεις, αου, κακό, ιστορίες. Α, εκεί χάθηκες λοιπόν. Χάθηκα, αλλά δεν σε ξέχασα, μάνα μου. Ξέκλειψα λίγο χρόνο και είπα να σου πάρω αυτά τα γλυκάκια. Η τσοκολάτα είναι κατεξοχήν εθνικό προϊόν της Ζιμπάμπουε. Άσε που, καθώς περνούσα από την έρημο Καλαχάρη, χτύπησα και μερικά τρίγωνα Μποτσουάνας. Μα πώς είναι δυνατόν? Έχει γίνει μεταφορά τεχνογνωσίας μέσα σε αυτές τις χώρες. Αυτό θα πει ανάπτυξη. Τα καφεδάκια του κυρίου Χάρη μας. Και το κύριο Δημήτρη. Ευχαριστούμε, Μπιλή. Περιποιημένος. Νεράκια, ρε Μπιλή, νεράκια, δεν έφερες? Όχι, ρε παιδιά, τα ξέχασα. Άσε και με αυτά που έγινε σήμερα, έχουμε χάσει τον μπούσουλα, ρε γάμο του. Μα τι έγινε? Με τον πύργο. Ποιο πύργο? Μπιλή! Έφτασε! Παδάλο, άνοιξε την τηλεόραση. Αυτό εδώ το κόκκινο.
Μπουλά! Μπουλά, έλα έκτακτο! Μιλάμε στο οδηγό. Κυρίες και κύριοι. Βάλε λίγο φωνή εδώ, κάτι λίγο κάρτας. Είναι από λίγο, είναι πέρα για πέρα αληθινή. Ασυνείδητοι φαρσέρ βεβήλωσαν τον πύργο της πόλης μας, τον Λευκό Πύργο. Το θέαμα έγινε αντιληπτό από τις πρώτες πρωινές ώρες. Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα, ωστόσο οι κάτοικοι της περιοχής που ήταν το θέαμα δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους. Να περάσουμε αμέσως στον Πέτρο Μαλακάση να μας πει ακριβώς τι έγινε. Πέτρο, σε ακούμε. Καλημέρα, Κανέλο. Αυτό που έχει συμβεί είναι πραγματικά απίστευτο. Όπως βλέπετε όλοι, βρίσκομαι απέναντι από το Λευκό Πύργο, τον οποίο επιτίδει με άγνωστο ακόμα τρόπο έχουν καταφέρει να μετατρέψουν σε ένα γιγαντιαίο ποτήρι φραπέ. Ποτήρι φραπέ. Ποτήρι φραπέ. Ποτήρι φραπέ. Πέτρο, τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες? Οι πηγές μας λένε πως η αποτρόπαιη αυτή πράξη διαπράχθηκε κάποια στιγμή τα ξημερώματα. Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως ένα τόσο πολυσύχναστο σημείο της πόλης κανείς δεν αντελήφθη τους βάνδαλους επί το έργο. Ο κόσμος είναι συγκλονισμένος και αδυνατεί να πιστέψει τα μάτια του. Αυτή η ιστορία, Κανέλο, είναι πραγματικά ένα χαστούκι στο πρόσωπο της πόλης μας. Καταλαβαίνω, Πέτρο. Εδώ στο στούντιο είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Τι μπορεί να μας πεις για την καταγραφή των ζημιών μέχρι τώρα? Αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να γίνει κάποια καταγραφή, γιατί όπως καταλαβαίνετε, το χάος που επικρατεί είναι τεράστιο. Φραπονιφάδες έχουν γεμίσει την ατμόσφαιρα. Η ορατότητα είναι περιορισμένη. Η κίνηση δύσκολη. Επίσης, υπάρχει κίνδυνος βροχής, που αυτό σημαίνει αναζωάφρωση του φραπέ. Και καταλαβαίνετε τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την πόλη μας. Αγαπάκι, τι θα κάνω? Ήθελα να πάω το απογείωμα με σταζάρο στο κέντρο. Έχω μπανίσει ένα φουστάκι. Πολύ ωραία. Καλαμαριά είμαστε. Πετάξει το κόσμος. Γνωρίζουμε κάτι για τη σύσταση του φραπέ? Δείγματα, Κανέλο, έχουν σταλθεί στο χημείο του κράτους και τα αποτελέσματα περιμένουμε αργά το απόγευμα. Πάντως, μια δική μου πρόχειρη εμπειρική εκτίμηση κρίνει ότι είναι βαρύ γλυκός, αναλογικά πάντα με ένα κανονικό ποτήρι φραπέ. Δηλαδή, μιλάμε. Μισό λεπτό. Για πόσες κουταλιές ζάχαρη μιλάμε, Πέτρο? Είναι 7 με 8. Είναι πάρα πολύ γλυκός. Και ωραία, να φέρει το μήνυμα! Κολλάει ο τόπος. Η κίνησή μας είναι πραγματικά δύσκολη. Κυρίες και κύριοι, ζούμε εφιαλτικές στιγμές, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Πέτρο, έχεις κάποια μαρτυρία από τους ανθρώπους που βρίσκονται στο χώρο? Και βέβαια, έχω μαζί με τον κύριο Μπάμπη που έχει την καλοσύνη να μας πει δύο κουβέντες. Κύριε Μπάμπη, τι θα μας πείτε για τις αποτρόπες αυτές τις εικόνες? Φασικά, Μπάουκ! Ναι, Μπάουκ! Μπάουκ, κι ας μη γαμίσω ποτέ! Μπάουκ, κι ας μη γαμίσω ποτέ! Όπως βλέπεις, ο κόσμος είναι σοκαρισμένος. Πίσω σε εσένα, Κανέλο. Σε ευχαριστούμε, Πέτρο. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε, κυρίες και κύριοι, πως σε επικοινωνία που είχαμε νωρίτερα με τον αρχηγό της Δημοτικής Αστυνομίας, μας διαβεβαιώνουν και οι εισαγγελικές αρχές πως αυτή τη στιγμή γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για να. Τι γίνεται, γιατί με κόβετε? Τι έπαθε γαμό την ψυχιακή μου γαμό? Να τσακαμάρει το πώς και προχθές. Θα το φτιάξω εγώ. Δεν σε τι βλέπω. Παντού το ίδιο είναι. Αγάπη μου, πώς αυτό. Γεια σας, πουλάκια μου. Ποιος είναι αυτός ο αγλαμάρας? Καλά, δεν το θυμάσαι. Πολύ θα ήθελα να πω καλή σας μέρα. Αλλά επίσης πολύ φοβάμαι ότι η σημερινή δεν είναι μία από αυτές. Ναι, ναι. Είναι ο Πίστον. Είμαι αυτός που εσείς επιμένετε να αποκαλείτε. Ο Κάπτεν Φίρομ. Κάπτεν Φίρομ. Χριστός, πουλάκι μου, όλα. Αν και γνωρίζετε ότι με εκνευρίζει να με αποκαλούν με αυτό το όνομα. Εσείς εκεί. Το βιολί σας! Γι' αυτό λοιπόν και εγώ αποφάσισα να σας δώσω ένα μάθημα! Με μια ακτίνα από το δορυφόρο μου, το πανίσχυρο 63.000! Είμαι σε θέση να μεταβάλω τη μοριακή δομή της ύλης και να μετατρέπω οτιδήποτε θέλω εγώ σε φαγητό ή ρόφημα.
Το ίδιο έκανα και με τον λευκό σας πύργο. Τον έκανα καφέ. Όλα αυτά ήταν μόνο η αρχή. Έχω αποφασίσει να μετατρέψω αυτό το καρακίτς τερατούργημα που εσείς όλοι αποκαλείτε πύργο του ΟΤΕ σε ένα ζουμερό γύρο ντονέρ που άλλωστε σας αρέσει και πάρα πολύ, έτσι. Για να καταλάβετε όμως το μέγεθος της ξεφτύλας που σας περιμένει, βλέπετε, ρίχτε μια ματιά σε αυτό το, σε αυτή την τρισδιάστατη εικόνηση που έχω ετοιμάσει αποκλειστικά για εσάς. Τέλειο, ε! Μεγαλοφιές! Το ξέρω, εγώ το σκέφτηκα! Και θα το πραγματοποιήσω κιόλας άμα δεν κάνετε αυτά που ζήτησα. Ήρθε η ώρα να μάθετε να με προσφωνείτε με το όνομα που μου αρμόζει. Έχετε 24 ώρες στη διάθεσή σας για να κόψετε και τις υπερφυγές και τα μισόλογα. Και να με προσφωνήσετε με το όνομα που ξέρετε ότι μου αρμόζει. Ένα όνομα που όλοι σας ξέρετε, αλλά αρνείστε να ξεστομίσετε. Και κάτι άλλο. Εάν αυτός ο προστάτης της πόλης σας, αυτός ο Φλόρος, ο Σούπερ Δημήτριος, κάνει τη χαζομάρα για εμφανιστή, θα το μετατρέψω και αυτό να σε φραπέ. Και αυτή τη φορά, μαντέψτε που θα βάλω το καλαμάκι. Ο χρόνος σας... μετράει από τώρα. Ρε παιδιά, μας πιάσαν στον ύπνο, ρε παιδιά, έχουμε θέμα! Σε 10 λεπτά, πάρε τον Βασίλη τηλέφωνο και ατεβείτε Λευκό Πύργο! Εσύ, Δημήτρη... Πού είναι αυτός? Καλημέρα σας, κύριε. Η τουαλέτα είναι ελεύθερη και στη διάθεσή σας. Περιμένετε, σας παρακαλώ. Θα μπορούσατε να μου δώσετε ένα αυτόγραφο? Να, πάω να κρυφτείς πρώτα και μετά. Τι παγάμω την μπάνα. Μην το πεις. Θα σε στείλω να τη συναντήσεις αυτό το προσώπη. Ναι, κύριε Δήμαρχε, μόλις το είδα κι εγώ. Ναι, ναι, αυτός ο αχρίος έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Έρχομαι όσο πιο γρήγορα μπορώ. Έρχομαι. Σούπερ Δημήτρη, το ήξερα πως θα με ακούσεις. Τι έχει το μωρό? Δεν λέει να σταματήσει να κλαίει, μάλλον πεινάει. Και εγώ τι θέλετε να κάνω? Δεν το κρατάς λοιπόν από τα πτώλια να πάω λίγο πέρα. Καλά με δουλεύετε, κυρία μου. Βιάζομαι. Πρέπει να πάω στο Δημαρχείο. Ο κάπτεν Φύρο με επέστρεψε. Ο Δήμαρχος με χρειάζεται. Καλά, εσύ δεν λες εκεί πέρα που υπάρχουν άνθρωποι κατατρεγμένοι, εκεί πέρα που υπάρχουν άνθρωποι που πεινάνε. Όχι που πεινάνε, που πονάνε. Το ίδιο πράγμα είναι, έλα. Εν τω μεταξύ, στο κρυσφύγετο του Captain Phirom...
Πάλι χαλά σε αυτό. Αυτή τη φορά τα έχω οργανώσει όλα στην εντέλεια. Τίποτε δεν πρόκειται να πάει στραβά. Είμαι σίγουρος. Ναι, αλλά για την προηγούμενη φορά. Τα ίδια λέγαμε. Σκασμός! Αυτή η φορά δεν είναι σαν τις προηγούμενες. Το μεγαλόπνοό μου σχέδιο έχει ήδη μπει σε εφαρμογή και τίποτα δεν βρίσκεται ικανό να το σταματήσει. Πέντε λεπτά, Άλισσα, πέντε. Ούτε ένα μωρό δεν μπορούσε να κρατήσει. Μα κυρία μου, δεν είναι η δουλειά μου αυτή. Και ποια είναι η δουλειά σου? Ο Captain Fear. Και εσείς με καθυστερείτε. Έλα, μωρέ, λες και είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει τον Captain Fear. Ξέρω εγώ, μωρέ. Στη δουλειά να βρισκόμαστε τώρα. Να είχαμε να λέγαμε. Τέλος πάντων, συγγνώμη για το μωρό πάλι. Πρέπει να φύγω τώρα. Καλό είναι, καλό είναι. Άντε, χαιρετώ. Γεια σου. Το μισείς πολύ αφεντικό, Το μισείς πολύ αφεντικό! Το συγχαίρομαι! Εδώ και χρόνια αποτελεί το μοναδικό εμπόδιο στο πολυπόθητο σκοπό μου. Να με αναγνωρίσουν όλοι με το πραγματικό μου όνομα. Το όνομα που μου αξίζει. Το όνομα που... μου ταιριάζει. Πολλές φορές το παρελθόν στάθηκε τυχερός. Όχι όμως αυτή τη φορά. Γιατί κρατάω σφιχτά στο χέρι μου το κλειδί με το οποίο θα το μετατρέψω σε έναν ανήμπορο και αδύναμο βλάκα. Στη φάση 3 θα χρησιμοποιήσουμε το ΑΦΑΤΑΦ1880. Δεν πιστεύω να το ξέχασες. Όχι, όχι, αργέ. Η συσκευή είναι έτοιμη. Έχω φορτώσει ήδη τη βάση δεδομένων πάνω από 3.000 καταστήματα από το τηλεφωνικό κατάλογο. Πολύ ωραία. Τι κάνετε λοιπόν, τρέξε να την ενεργοποιήσεις. Μάλιστα, αργέ. Ήρθε η ώρα επιτέλους να περάσουμε στην επόμενη φάση. Είμαι σίγουρος πως αυτή τη στιγμή είναι όλοι τους μαζεμένοι και προσπαθούν να με ανακαλύψουν. Και χάσατε και το ωραίο ανέκδοτο του Μητροπολίτη Λαοπλάνιου, Συγγνώμη κύριε Δημάρχε, και ειλικρινά δεν είχα πρόθεση.
Ήμουνα στην Επιτροπή Μυστικών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας και επέβλεπα το καινούριο project σε συνεργασία με την Δημαρχία Πρασίνου. Θύμησέ μου, ποιο είναι το συγκεκριμένο project. Τοποθετούμε ζαρτινιέρες και παρτέρια σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης. Κακοποιητικά στοιχεία πέφτουν μόνα τους πλέον πάνω στις ζαρτινιέρες και εμείς απλά πάμε και τα μαζεύουμε ανενόχλητοι. Κέντρο, σας φέρνουμε ακόμα έναν over. Φίλε, αυτό το κόλλο με τις ζαρτινιέρες πολύ γαμάτο μιλάμε. Έλα εδώ ρε! Έλα εδώ ρε! Καλά, τι γαδούρι είναι αυτό ρε! Πω! Φαντάζομαι να το πιείς όλο. Θα πηγαίνεις έτσι. Άσε μας ρε Παναγιώτη, όλος έχει σκυλιά στο γραφείο, πάμε να πάρουμε κανένα πλάνο. Εκεί πέρα βλέπω πάρα πολύ κόσμο μαζεμένο. Πάμε να πάρουμε μια συνέντευξη. Α, έχει και ένα άλογο και ξέρω πόσο πολύ σου αρέσουν. Πάμε. Μα και βέβαια, η ανάπλαση και η ανάπτυξη περισσότερων χώρων πρασίνου ήταν μια από τις βασικές προεκλογικές μου δεσμεύσεις. Δεν θα ήθελα οι ψηφοφόροι να πούνε ότι έχω αθετήσει τις προσχέσεις μου. Εξάλλου, η αισθητική είναι το φόρτε μου. Επί της ουσίας, κύριε, σύμφωνα με πληροφορίες που συνέλεξε και μου μεταβίβασε η Δημοτική Υπηρεσία Πληροφοριών, η κίνηση στα φραπομάγαζα έχει μειωθεί δραστικά. Ο κόσμος είναι φοβισμένος. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Θέλω να μου πείτε για το νέο χτύπημα του Captain Firom. Ήρθαμε από το Κιλκίς, γαμήλιο ταξίδι, για να δούμε τον πύργο. Τώρα πότε θα ξαναβρούμε την ευκαιρία. Εσείς πείτε μου. Τι να πω, δεν βλέπεις. Είμαστε ντροπιασμένοι όλοι. Είναι ντροπή του να τα πείτε αυτά στο κανάλι. Δεν μπορεί να έρθει ο Θρασίδηλος ο Captain Firom και να παίζει με το κοιμήλιο της πόλης μας. Αλλά έχουμε Super Δημήτριο εμείς. Δεν μας άρεσαν αυτά τα κόλπα. Μα είναι εξοργιστικά τα φθηνά του κόλπα. Ήδη έχει φοβήσει το πίνιο της Εκκλησίας. Όντως έτσι είναι. Έχω δεχτεί μυριάδες προσωπικά τηλεφωνήματα από ιδιοκτήτες καταστημάτων, οι οποίοι βλέπουν την πελατεία τους να μειώνεται, τους θαμώνες να μην πηγαίνουν πια. Και μπορώ να πω ότι στην πλειοψηφία τους ακουγόντουσαν συντετριμμένοι. Έχω καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τους καθησυχάσω. Τον αχρίο που τόλμησε να κοροδεύσει την πόλη μας! Την ύφη Θερμαϊκού! Τη στην πρωτεύουσα! Την πάλε ποτέ στην βασιλεύουσα! Η παράδοση πρέπει να συνεχιστεί. Για το καλό όλων μας. Αυτά κοπελιά είναι τα κοιμήλια της πόλης μας. Τα ιερά, τα όσια της Μακεδονίας μας, της πατρίδας μας, του ψωμιάδη μας, του δημάρχου μας. Εμείς δεν βγάζουμε τους νομάρχες για να έρθει αυτός ο τύπος. Ο Captain Firom, πώς το λέτε, δεν ξέρω. Με ενδιαφέρει κιόλας. Για να τον τάσει εδώ σήμερα. Για να τον περάσει έτσι. Εμείς γι' αυτό πήγαμε φαντάρι. Για αυτή τη σημαία, για αυτόν τον πύργο. Για το Μακεδονιά μας, για τη Μακεδονία μας. Είμαστε περήφανοι. Στον πύργο είμαστε, ναι. Έλα ρε Χάρη, μη φωνάζεις, ναι. Αυτό εδώ το κοιμήλιο στέκεται εδώ. Από τόσο που με έφερνε η μάνα μου εδώ πέρα. Πού? Να περάσουν εγγόνια, γενιές. Σοβαρά. Οκ, έγινε. Μακρυγιάννης, Τζον Κόρφας, Μπάνε Πρέλεβιτς, όλοι αυτοί για τι κάνανε, για όλα για τον πύργο, όλα, όλα. Εντάξει, το λέω. Ναι, τώρα, το λέω και φεύγουμε, εντάξει. Μαρία. Ο Χάρης ήταν, έχει πληροφορήσει ότι κάποιος στην πόλη παραγγέλνει τεράστιες ποσότητες γύρου. Να βρούμε λέει ένα γυράδικο και να μάθουμε λέει περισσότερα. Και έτσι και τολμήσει και κάνει τον πύργο τότε. Γύρω τι να πω. Εκεί τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Έχουμε χάσει κάθε αξία. Κάθε αξία έχουμε χάσει, παιδιά. Ένα αυτό και ένα πύργο τότε. Η απειλή αυτή δεν θα περάσει, να του πει του κυρίου. Ποιος νομίζει ότι είναι. Αλλά θα έρθει ο Σούπερ Δημήτριος. Πού είσαι, Σούπερ Δημήτριε, έλα να διορθώσεις όλα. Όλα. Πιστό μου, παιδί. Παλικάρι μου, Δημητράκη. Κρεμοτσακίστηκα για να έρθω όσο πιο γρήγορα γινόταν. Τι μέτρα έχουν ληφθεί, κύριε Δήμαρχε. Μην ανησυχείς, Πολιούχε. Να γνωρίζεις ότι όλη η δημοτική αστυνομία βρίσκεται αυτή τη στιγμή επί το έργο. Αλήθεια, δηλαδή, τι ακριβώς έχετε κάνει. Στα πόσα βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, κύριε Διοικητά. Έχουμε καταγράψει από το πρωί 6.500 παρανόμους αφαιμένα οχήματα. Και συνεχίζουμε. Αλήθεια, πιστεύετε πως έτσι θα φτάσετε στα ίχνη αυτού του αχρίου, του εγκληματία. Δημήτρη, μη στεναχωριέσαι, θα σου εξηγήσω. Πολλές φορές φαινομενικά άσχετα γεγονότα μεταξύ τους μας οδηγούν στην επίλυση του προβλήματος. Είναι η θεωρία του χάους. Μα ο χρόνος μας πιέζει τώρα, κύριε Δήμαρχε. Δεν μπορείτε. Είστε να χωριέσαι. Ο χρόνος λειτουργεί προς όφελός μας. Κάποια στιγμή θα έρθει αυτός σε εμάς. Έχω φροντίσει εδώ και 10 χρόνια να μην υπάρχει ούτε μία ελεύθερη θέση πάρκινγκ στην πόλη. Αισθάνθηκα όμως ότι το κάλεσμα ήταν πολύ εσπευμένο. Σίγουρα δεν υπάρχει κάτι που. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει κάτι. Φυσάει δυνατός βαρδάρης τώρα τελευταία και οι φραπονιφάδες έρχονται όλο και πιο κοντά. Το καινούργιο μου δημαρχείο κινδυνεύει να λερωθεί. Το δικό σας. Ναι. Και αυτή η δεύτερη απειλή για το γύρο τον ΕΡ, τον πύργο του ΟΤΕ που θα γυρνάει γύρω-γύρω και θα πετάει λάδια, μπορεί να λαδωθεί κιόλας και μετά θα φέρει πάλι βάψιμο. Και έχω φάει όλα τα κονδύλια. Οι πολίτες τι θα πούνε. Το πιο σημαντικό έργο της πόλης είναι. Καταλαβαίνω. Και τώρα που είμαι για γύρω,
Είχα πει την Ελισάβε τη γραμματέα μου να παραγγείλει κάτι μερίδες, πιτόγυρα, ναι. Ψεφταλιές, σουβλάκια. Έχει καθυστερήσει πολύ όμως, για περίμενε λίγο. Ελισάβετ. Μάλιστα, κύριε Δήμαρχε. Παιδί μου, τι έγινε εκείνη η παραγγελία, αργεί πολύ. Προσπαθώ εδώ και ώρα, αλλά λόγω αυξημένη ζήτηση με βάζουν συνέχεια στην αναμονή. Λες και είναι όλοι πακετάδες στον δρόμο. Μα καλά, πόσο γύρο χρειάζεται αυτή η πόλη πια. Ρε παιδιά, ξέρω ότι πεινάτε κι εσείς. Πάρτε λίγο, προσπαθήστε να πιάσετε γράμμη, να βοηθήσουμε λίγο την κατάσταση. Όλα τα βάρη στον Δήμαρχο, όποια. Κύριος, παρακαλώ. Γεια σας, θα ήθελα να κάνω μία παραγγελία. Πείτε μου, τι θα θέλετε. Θα ήθελα 80 πίτες γύρω, χωρίς ντομάτα, χωρίς κρεμμύδι, χωρίς πατάτα, χωρίς κέτσαπ, χωρίς μουστάρδα. Θέλετε κάτι να πιείτε. Όχι. Πού το αφαιρούμε. Στο ΚΕΠΑΤ. Πού είναι αυτό. Στο ΣΕΙΞΟΥ, 3 χιλιόμετρα μετά το Φιδίπιο. Θα το βρείτε. Έχει την ακύρωση. Α, έχει την ακύρωση, ωραία. Θέλετε κάτι άλλο. Όχι. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ που μας προτιμήσατε. Γεια σας, ναι, γεια σας. Αντώνη! Βγήκε μια παραγγελία, ρε, σε εξού, θα την πας. Όχι, ρε, δεν μπορώ. Στείλε κάποιον άλλο. Τι να κάνω, στείλε κάποιον άλλο. Στείλε κάποιον άλλο. Το καθυστέρι. Δεν μπορώ, φορτωμένος. Καλά. Το πάμε! Στην Αγία σου Βλακούπολη. Μιλάνε κι αυτοί. Ζουμερό γύρω τον νερό. Στο διάλογο! Συγγνώμη. Πόσο γύρω χρειάζεται αυτή η πόλη πια. Μιλάει. Πότα. Στοπ. Κύριε Δήμαρχε, έπιασα γραμμή. Ναι, ναι, μια παραγγελία θέλω να κάνω. Βάλε 3 πιτόγυρα. Για μισό. Κάτσε. Ένα μόνο άτομο χρειάζεται αυτή τη στιγμή τόσο πολύ γύρω. Μα ναι, είναι ξεκάθαρο. Ο Captain Theorem έχει δεσμεύσει όλες τις παραγγελίες. Το σχέδιό του έχει ήδη μπει σε εφαρμογή. Κύριε Δήμαρχε! Κύριε Δήμαρχε! Πάτε Λεοπλάνιε! Κύριε Τραμπουκίδη! Μακα... Ναι, ναι, στο Δημαρχείο. Στο γραφείο του Δημάρχου, ναι, ναι. Εγώ πρέπει να πάρω την κατάσταση στα χέρια μου. Ναι, Σούπερ Δημήτριε, να την πάρεις. Όταν το καινούριο Δημαρχείο κινδυνεύει να λαδωθεί, ενώ ο Δήμαρχος και οι επίσημες αρχές αυτής της πόλης είναι χαμένοι στην κοσμάρα τους, τότε εσύ είσαι η μόνη μας ελπίδα, Σούπερ Δημήτριε. Γι' αυτό πέτα ψηλά καμάρι της συμπρωτεύουσας. Σάρωσε την πόλη με το αετήσιο βλέμμα σου. Και αν όλα πάνε σύμφωνα με τη γνωστή θεωρία του χάους, στο διάβα σου θα βρεις τη Μαρία Μαγδάλο μαζί με τον Μπίλι Παναγιώτη, τον καφετζή καμεραμάν. Με τη βοήθειά του τελικά θα καταφέρεις. Κάτσε ρε φίλε, θα μας τα πεις όλα δηλαδή τώρα, αφού θα δούμε την ταινία. Όχι τώρα, τώρα έχει διαφημίσεις. Α, καλά, καλά. Ανούλα, νιστάζεις. Δύσκολη τρίτη δημοτικού. Διάβασμα, εξετάσεις. Κουράστηκα! Δεν μπορώ άλλο! Με στεναχωριέσαι, μικρούλα μου. Ήπιες καφεδάκι να ανοίξεις το ματάκι σου. Δεν μπορώ! Είμαι μικρή ακόμα! Τώρα μπορείς, γιατί έφτασε το φραπεδάκι. Ειδικά παρασκευασμένος καφές για τους μικρούς μας φίλους. Και είναι τόσο εύκολο να το φτιάξεις, προσθέτουμε μια κουταλιά φραπεδάκι σε λίγο νερό, το χτυπάμε με το μαλακιστήρι και είναι έτοιμο να το απολαύσεις. Και η γεύση του, σ' αρέσει?
Βραμεράκι, τώρα που σπαστεί. Κάνε παιχνίδι, τα σχόλια είναι δρόμοι. Γιατί αγόρι που πας και ζητιανεύεις, τι θα λέει ο κόσμος? Τι να κάνω ρε μάνα, αφού ξέρεις πως το χανάκι και εσύ δεν μου δίνεις φράγκο να πούμε. Κόφτην αυτή τη συνήθεια παιδί μου, κακό στην υγεία σου κάνει, καταστρέφεις τον οργανισμό σου. Μα σταματήσω αντρελαθώ ρε μάνα, είμαι εξαρτημένος το καταλαβαίνεις. Γιατί τα δίνεις εκεί τα λεφτά σου παιδί μου? Τι δεν αγοράζεις κάτι να φας? Ψητοπολείο Γυρόινοι. Άμα φας, θα ξαναφας. Ιουλιανού 31, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όλα μας τα είδη, τώρα και σε πακέτο. Γυρόινοι. Κάναμε το γύρο πρέζα. Στην Χρυσή Ιερουσαλήμ που κυκλοφορεί. Μακάρι οι πεινώντες. Ανταπόκριση από την Ιερά Αποστολή του περιοδικού μας στις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Οικονομική κρίση ή θεία τιμωρία. Η άνοδος των σπρετ ως προάγγελος της Δευτέρας Παρουσίας. Διαβάστε επίσης. Χριστιανισμός εναντίον κομμουνισμού. Αντιφρονούντες και ιερά εξέταση. Τσε Γκεβάρα και Παπαφλέσσας. Αφιέρωμα. Η μεγάλη έξοδος του Σαββατοκύριακου. Ο δεκάλογος του χριστιανού οδηγού για να μην χρειαστείτε κλεισάκι. Ακόμα. Ένθετος οδηγός επιβίωσης. Πώς να ξεχωρίσετε τα ζόμπι από τους αναστημένους. Πολύ χρήσιμο. Και για τους μικρούς μας φίλους, μια λαμπάδα Σούπερ Δημήτριος. Όλα αυτά και άλλα πολλά στην Χρυσή Ιερουσαλήμ που κυκλοφορεί. Τρία, δύο, ένα, γράφουμε. Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Το θέμα του σημερινού μας ρεπορτάζ είναι ο πρωτοφανής βομβαρδισμός παραγγελιών που δέχονται όλα τα γυράδικα της πόλης μας. Η κατανάλωση γύρου είναι πρωτοφανής ακόμα και για την Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα του γύρου, όπως όλοι γνωρίζουμε. Βρισκόμαστε έξω από το πληροφορείο Περίγυρος, όπου θα προσπαθήσουμε να συνομιλήσουμε με τους. Κράτα λίγο. Τίκια. Σούπερ Δημήτρια. Σούπερ Δημήτρια. Ναι. Α, αγαπητή Μαρία, πρέπει να ομολογήσω ότι από κοντά είστε πολύ πιο εντυπωσιακοί από ό,τι στη τηλεόραση. Επιτρέψτε μου. Σε ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν χρειάζεται να μου μιλάς στο αθλητικό, ξέρεις. Τώρα που το λες, το ξέρω. Λοιπόν, τι σε φέρνει σε αυτό το μέρος της γης? Το ίδιο θα σε ρωτήσω κι εγώ. Αλλά εγώ ρώτησα πρώτος. Έχω να κάνω ένα εξωτερικό ρεπορτάζ για τον γυράδικα της πόλης. Μήπως έχει να κάνει με την αύξηση στις παραγγελίες στους γύρους? Πώς το ξέρεις? Σε παρακαλώ, Μαρία, δουλειά μου να το ξέρω. Εξάλλου είμαι ο Σούπερ Δημήτριος. Θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε, ξέρεις. Όχι, όχι. Μαρία, αυτό δεν γίνεται. Είναι πολύ επικίνδυνο. Εξάλλου δουλεύω πάντα μόνος. Μα δεν χρειάζεται να είσαι πάντα μόνος. Ίσως έχεις δίκιο. Αγόρι μου, αγόρι μου, ανάσα μου και μάμου. Τι θα γίνει ρε Μαρία, να το κάνω αυτό το ρεπορτάζ? Σας παρακαλώ κύριε. Διασμηνής θα έρθει μαζί μου. Ναι, αλλά έχουμε και δουλειές. Κι εγώ για δουλειά τι θέλω. Ποια δουλειά εννοείς ακριβώς? Να, έλεγα να πάμε στο γυράδικο να ρωτήσουμε για τις παραγγελίες. Α, ναι, ναι, πάμε. Παναγιώτη, πήγαινε να πιεις ένα καφέ δίπλα και έρχομαι. Μετά από εσάς. Άντε ρε Ταλίκα! Εσύ! Γαμώ την πουτα... Γαμώ την πουτάρα μου, ρε! Μου χωλιώσει, χωλιώσει. Μας συγχωρείτε, μήπως μπορούμε να σας κάνουμε κάποιες ερωτήσεις? Παιδιά, δεν γίνεται, πνίγουμε στη δουλειά. Μισό λεπτό θα σας απασχολήσουμε, κύριε. Όχι ρε φίλε, δεν γίνεται, δεν ακούς. Έχω λιώσει από το πρωί, έχω κόψει 8 ροδέλες γύρω και τώρα ακόμα την ένατη. Σας παρακαλώ. Μα και εμείς γι' αυτό θέλουμε να σας μιλήσουμε. Μην με πρίζετε ρε παιδιά να πούμε. Άμα θέλετε κάτι, άμα θέλετε να πάρετε κάτι, πάτε στο παιδί με τις παραγγελίες, άγιτε. Α, δεν υπάρχει λόγος να εκνευρίζετε, κύριε. Ωραία, πάμε στον υπάλληλό σας. Πάρτο και εμείς ξανά πέντε γόλα πέρα, εντάξει, παλιό κάθαρμα. Ρεζόνι. Μπάτμαν. Όχι Μίτσο, όχι Μίτσο. Δεν υπάρχει άλλος Μίτσος. Στο έχω πει χίλιες φορές. Συγγνώμη, σε ξενέρωσα. Δημήτρη. Συγγνώμη, γνωρίζεστε. Με τον Batman, φιλαράκια, έχουμε. Έχουμε πετάξει μαζί πάνω στους ουρανούς στη Μητρόπολη. Έχουμε καθαρίσει τον κόσμο από το έγκλημα. Παλιά, όταν ήμασταν ακόμα στις κακές. Άρε, χάρηκα που σε είδα. Πάμε να κάτσουμε σαν τραπεζάκι να τα έχουμε. Τόσο καιρό πάει. Κερνά. Εννοείται. Πάμε.
Να και τα μυρωνιά. Άρε. Πίνεις έτσι, δεν νηστεύεις μαλακίες. Ναι, νηστεύω ναι, αλλά το αλκοόλ τι, μουσουλμάνοι είμαστε. Α, όχι βέβαια. Καλά είσαι, Batman. Ας τα λέμε καλά. Στο Gotham City σε νόμιζα. Την έκανα το Gotham, φίλε, πιάσει οικονομική κρίση εκεί πέρα. Εντάξει, οικονομική κρίση, αλλά είχες φράγκα τώρα. Πάνε αυτά που ήξερες, τα χάσα τα λεφτά. Και ο Ρόμπιν. Ο Ρόμπιν, μια χαρά, φίλε, έχωσα για λίγο πεισματάκι και μπήκε δημόσιο. Τι επό. Να είναι καλά το παιδί. Επό. Δεν μπορώ να λέω τώρα, ξέρεις τι να πω. Κατάλαβα. Κι εσύ, ρογάματο. Ρογάματο, γάμισε τα εδώ πέρα, πιτώ γυρά όλη μέρα ακόμα. Κουράγιο, ρε φίλε. Τι κουράγιο, ρε μαλακά, πάγα μου κάνεις. Γάμισε τα, έχω βαθύ, έχω σκαθεί. Ειδικά σήμερα έχω πήξει. Έχω πήξει. Κόβω συνέχεια γύρους για ένα άτομο. Έχει για μισή παραγγελίε. Παίρνει μια μερίδα, θα από εκεί, μια μερίδα από εδώ. Πήρε. Τι λέτε κύριε Μπάτμαν, όλες οι παραγγελίες ήταν από το ίδιο άτομο. Όλες οι παραγγελίες ήταν από το ίδιο άτομο, από το παιδί. Παράξενο, ε. Τι και πάτρε μαλάκα, τι κάνω. Έλα για την παραγγελία! Ξέρει. Εδώ είναι το κεπάτ. Εδώ είναι, αλλά τόσο χτυπά δεν ανοίγουνε. Έκανα γύρες με στο βουνό συνέχεια. Έφερα και εγώ μια παραγγελία. Ξέρει. Είναι και μακριά, γάμισε τα πάνω στους εξού, στο κεπάτ. Κεπάτ, τι είναι αυτό. Είναι το κέντρο προστασίας αρκούδας τσίου τσίου. Κέντρο προστασίας αρκούδας τσίου τσίου. Τι λέτε κύριε Batman, υπάρχει τέτοιο πράγμα. Φυσικά και υπάρχει, από πού μας παίρνουν τηλέφωνο, από εκεί πέρα μας παίρνουν. Κάτσε, κάτσε, και εσύ έχεις πάει σε αυτό το μέρος. Ξεκίνησα που λες να πάω πάνω μια παραγγελία και να ήταν λίγο το ψηλόβροχο, λίγο ανάποδο κλείσει το δρόμο. Και τι έγινε. Και τι έγινε, έφυγα και μέσα πάνω στα κάστρα. Μου στην καρδεμιά. Στην καρδεμιά δεν λες τίποτα, φίλε. Και τώρα με κυνηγάει και ένα τυφορία βυζαντινό αρχαιοτήτο να με σκίσει. Και έχω βάλει και γραμμάτια το Batmobile, θα μου το πάρει τράπεζα και φάτ, φίλε. Αντέρε μαλάκα! Πόση ώρα θα κάτσουμε, ρε, να πούμε. Ρε, πόσο σου δίνει εσένα. Δεύτερο 50. Μετζίνη σου βάζει. Όχι. Δεν σου βάζει. Όχι, ρε, μαλάκα. Εμένα, παιδιά, με το κομμάτι. Ε, παιδιά, εδώ είναι το κεπάτ. Εδώ είναι, αλλά δεν είναι άλλο. Δεν είναι κανένα. Εγώ ήμουν τόση ώρα. Ξέρει. Δεν πιστεύω να με κλέβεις. Ασχολείστε με το αυτόματο μηχάνημα κλήσεων ΑΤΑΦ 11880. Τι περιμένετε? Μα και βέβαια αρχιέ όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο. Πριν από 10 λεπτά καλούσε 268 νούμερα ταυτόχρονα. Πόσα? 268. Και τρία πόσα μας κάνει? Δεν έχετε απαντήσει τίποτα, έτσι. Άτομο. Αυτό το μηχάνημα για το οποίο μιλάμε καλεί με 4.000 κλήσεις το λεπτό επειδή δουλεύει με γεωμετρική πρόοδο. Αυτή τη στιγμή έξω είναι μαζεμένοι δεκάδες πακετάδες οι οποίοι περιμένουν τις παραγγελίες τους. Θέλουμε να κινούμε υποψίες? Όχι, δεν θέλουμε να κινούμε υποψίες. Γι' αυτό λοιπόν ας μην κινούμε υποψίες. Εμπρός λοιπόν, τα κουδούνια βαράνε εδώ και ώρα. Κουνηθείτε! Ναι, αρχιέ, θα το χτυπήσουμε αμέσως. Άντε! Άνοιξε! Άνοιξε!
Ελπίζω να καταλάβατε. Τώρα πάω να τελειώσω το κρασί μου. Έλα ρε, άμα μου πεις που είναι, θα την πάω εγώ την παραγγελία σου. Σοβαρά, θα το κάνεις αυτό, είσαι τόσο καλός χριστιανός. Ναι ρε φίλε, τι φίλοι είμαστε. Να είσαι καλά ρε. Πες μου, πώς πάω. Βασικά τυχαίνει να έχω μαζί μου ένα χάρτη. Πολύ ωραία. Είναι εδώ. Αυτός είναι παγκόσμιο. Συγγνώμη. Το παίρνεις εσύ για πάνω από τα κάστρα, στέβεις δεξιά στην ταβέρνα αυτή με τα σουβλάκια τα καλά, κάνεις αριστερά στην Εταπυργίου και... Όχι, ρε μπάντα, τι κατσετάκια είσαι μέσα και σένα. Πετώντας θα πάω. Το μέρος δείξω μετά. Λοιπόν, okay, εδώ πέρα είναι, θα το καταλάβεις από ψηλά να δεις τους πακετάδες με τα μεγάλα τα κουτιά πίσω στα παπιά. Όλοι εκεί πέρα είναι, έχουν μαζευτεί. Και ρίξε και μια ματιά για τους δικούς μου, γιατί έχουν φύγει εδώ και μια ώρα και δεν έχουν επιστρέψει. Τα μαλαγισμένα. Αυτό. Okay, φύγαμε. Κάτσε, Βούβα, περίμενε. Τα πιτόγυρα να σου φέρω, περίμενε. Νομίζω πως είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Είχαμε γύρω κορτόπουλα εμείς. Σιγά, μαργητή έγινε, εμείς έχουμε κεπάπ, σας έγινε. Σου κάτι κοντά. Δεν καρδάτσια εδώ, το κεπάπ. Εδώ είναι ρε φίλε, εδώ είναι. Τόση ώρα περιμένουμε να πούμε. Γιατί νομίζω να κάνουμε πλάκα. Όχι ρε φίλε, ένα παλγάρι εκεί πέρα πληρώνει να πούμε, αλλά εντάξει. Γεια σας, από 18 και 30. Ευχαριστώ που μας προτιμήσατε. Έλα, πάρε και τα πιτόγυρα. Ωραία. Θα κερασώ ένα. Όχι, ευχαριστώ, νηστεύω. Να κερασώ δύο. Αφού είπαμε νηστεύω, ρε. Εσύ όλο νηστεύεις, ρε φίλε. Πω, πιο. Άντρε, πλάκα τελείωνε να πούμε μια ώρα εδώ πέρα. Υπάρχει να πείτε μια μπύρα, το κάνετε το Oktoberfest. Βλάκε, τι το χάζω μεράτε εδώ πέρα. Δεν έχουμε δουλειά. Εντάξει, κύριε, δεν είναι τρόπο αυτό. Τι δεν είναι τρόπο, πλάκα, δεν πιστεύω να είναι τρόπο. Ηλίθεια. Καραγκιό. Τον πούλο. Πάμε, λέμε. Λοιπόν, Μαρία, εδώ οι δρόμοι μας χωρίζουν. Πού πας? Είναι πολύ επικίνδυνο, δεν μπορώ να σε πάρω μέσα. Μα... Δεν έχει μα, σε παρακαλώ. Τσάλλου δουλεύω πάντα μου. Άκου να σου πω, αυτά αλλού, όχι σε μένα. Ή θα με πάρεις μαζί σου ή θα αποκαλύψω σε όλους ποιος είσαι στην πραγματικότητα. Τι εννοείς? Εννοώ πως έχω καταλάβει ποιος είσαι, Δημήτρη Χριστοφορίδη. Ποιος είδα, ποιος θα μας ακούσουνε. Ας μας ακούσουνε! Ή θα με πάρεις μαζί σου, θα το πω σε όλους. Βάζεις και βγάζεις ένα ζευγάρι γυαλιά και νομίζεις ότι κοροϊδεύεις όλους. Νομίζεις ότι θα κοροϊδεύσεις και εμένα. Αφού σε βλέπω κάθε μέρα στο γραφείο. Απορώ πως δεν το έχω καταλάβει νωρίτερα. Εντάξει. Μάλλον είναι θέλημα Θεού. Έτσι, μπράβο. Πάμε. Πάμε. Αλλά δεν θα μπλέξεις τα πόδια μου. Μη φοβάσαι, ρε. Πιο σιγά. Έλα, που έτσι πάω. Απλά μην κοιτάς κάτω. Μην κοιτάς κάτω μόνο. Α, κοίτα εμένα. Καλύτερα, δεν είναι έτσι? Ναι, πολύ καλύτερα. Μίλησέ μου για σένα. Για μένα? Ναι. Τι θες να μάθεις για μένα? Πού μεγάλωσες, πώς κατέληξες να φοράς αυτή την υπέροχη στολή. Ωραία η στολή μου, ε. Ωραία η στολή σου. Και εσύ είσαι ωραίος. Οπ, το πιάσα το υπονοούμενο. Λοιπόν, πες μου, τι θες να μάθεις? Πού γεννήθηκες? Μεγάλωσα σε ένα μικρό χωριό, στο Χορτιάτι. Εκεί ζούσαν οι γονείς σου? Τους γονείς μου δεν τους γνώρισα ποτέ. Ο Παπαμιχαήλ ήταν σαν πατέρας για μένα. Ο παπάς του χωριού. Σάμα της να ήταν Κυριακή, 26 Οκτωβρίου του 1974, και μόλις είχε τελειώσει η λειτουργία στο κλεισάκι του Αγίου Δημητρίου,
Εκεί, λίγο έξω από το χωριό. Πάτερ, σας έφερα και το πρόσφορο. Ποιο πρόσφορο, παιδί, με έχει τελειώσει η λειτουργία. Πάτερ, το πρόσφορο που λέγαμε χτες. Α, το πρόσφορο. Εντάξει, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδί μου. Ευχαριστώ. Να σε πάρω. Το φροντίσω εγώ. Όχι με την Μητρία. Δεν το πιστεύω, ένα μωρό. Αυτό το μωρό ήμουν εγώ. Και όπως έλεγε ο πατέρας, ήμουν το θαύμα της ζωής του. Αυτός ήταν και που με ονόμασε... Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Δημήτριος. Στο όνομα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πήρε και με ανάθρεψε σαν γιο του. Ζούσαμε σε ένα όμορφο σπιτάκι και η ζωή μας κυλούσε ήσυχα. Δημήτρια! Ναι, πατέρα? Το φαγητό είναι στο τραπέζι. Έρχομαι. Ρε, μπαμπά. Πάλι φασολάδα έχουμε. Μα παιδί μου, εμείς νηστεύουμε. Τι προτιμάς, να φας φασολάδα και να πας να παίξεις μπάλα? Ή να φας μπριτζόλα και να καείς την κόλαση? Εντάξει, φασολάδα. Εντάξει, το παράκανε κι αυτός. Το παράκανε, δεν λες τίποτα. Μέχρι που μια μέρα έγινε κάτι που τα άλλαξε όλα. Παντόφλα είναι η μούρη σου! Η παντόφλα είναι η μούρη μου, ρε! Εμένα ο πατέρας μου έχει λεφτά και με πήρε σπορτέξ! Εσένα όλη μέρα στα λιβάνια σε έχει! Δημήτρη, μη μαλώνετε! Άντε ρε καημένε, ρίξε! Αμά ρίξω όμως, εγώ στον τοίχο! Ναι, ρίξε! Ρίξε με κοντά! Ρίξε κοντά! 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 Τι έγινε, τι ήταν αυτό! Πού είναι ο Γιωργάκης? Αυτό ήταν μεγάλο σοκ για τον πατέρα. Από την ημέρα που ανακάλυψα τις δυνάμεις μου, οι σχέσεις μας άλλαξαν ριζικά. Πολλές φορές τσακωθήκαμε για το συγκεκριμένο θέμα. Πόσες φορές σου έχω πει ότι θέλω να είσαι φρόνιμος? Πατέρα, δεν έκανα και τίποτα. Δεν έκανες και τίποτα. Είναι η τέταρτη φορά που ντύνεσαι αγγελούδι και πετάς πάνω από το χωριό εφέτος. Μη γελάς. Όλοι είναι έξω και φωνάζουν θαύμα, θαύμα. Εγώ τι θα πω στον κόσμο? Αγόρι μου, γιέ μου, οι δυνάμεις σου είναι σταλμένες από το Θεό. Πρέπει να τις χρησιμοποιείς για να βοηθάς τους ανθρώπους, όχι για να κάνεις πλάκα. Ούτε λίγο. Καθόλου. Κανείς δεν πρέπει να μάθει για τις ικανότητές σου. Ό,τι κάνεις πρέπει να το κάνεις στα κρυφά. Δεν πρέπει το αριστερό σου χέρι να ξέρει τι κάνει το δεξί σου. Έτσι κι εγώ μαζεύτηκα. Φρόντιζα πάντα να κρατιέμαι μακριά από πειρασμούς και είχα αφοσιωθεί στη μελέτη και την προκοπή. Έτσι τελείωσα το σχολείο με άριστα, έδωσα γενικές εξετάσεις και πέτυχα πρώτος στο ΤΕΙ Συντήρησης Ιερών Λειψάνων.
Η σχολή ήταν πολύ δύσκολη, εγώ όμως ορκίστηκα στα 7 χρόνια ακριβώς. Απολύθηκα από το στρατό με τον βαθμό του ανθιπολογακού. Τα υπόλοιπα τα ξέρεις. Έπιασα δουλειά στη Χρυσή Ιερουσαλήμ σαν δημοσιογράφος, γιατί αν περίμενα να βρω δουλειά σαν συντηρητής Ιερό Λειψάνων, τότε ήδη τελείωσα. Δύσκολα. Σε καταλαβαίνω. Κι εγώ μοντέλο έχω σπουδάσει. Ναι. Μα καλά, πού είναι αυτό το κεπάτ? Βασικά το έχουμε περάσει εδώ και 5 λεπτά. Και γιατί δεν μιλάς? Δεν ήθελα να διακόψω την υπέροχη ιστορία σου. Τι να σου πω, ρε παιδάκι. Πάμε να κάνω μια αναστροφή. Να, εκεί πέρα κάτω πρέπει να είναι. Δες τι γίνεται. Χαμός, χαμός. Δες που φτάνει η ώρα, μέχρι κάτω. Άρε τσόκο, ταλέπω ρε. Σε έχω πάλι το αφεντικό. Πολύ άτυχος είσαι. Για να δούμε. Ωχ, Σούπερ Δημήτριος. Και ποιο είναι αυτή μαζί του. Πρέπει να του πείσω γρήγορα το αφεντικό. Πέρα 17-80 φίλε μου. Δημήτρη, κάτι δεν μ' αρέσει εδώ. Τι σου κέντρο προστασίας αρκούδας είναι αυτό? Ξέρεις τι, το κτίριο είναι παλιό. Δες και η κεραία είναι πρόσφατα κατεστημένη. Και το ελικόπτερο τι δουλειά έχει εδώ? Αν θες γνώμη, βρωμάει κάποιον φύρο με εδώ. Αρχιέ, αρχιέ! Πλησιάζει ο Σούπερ Δημήτριος. Είναι και μια κοπέλα. 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 Για να δούμε. Λοιπόν, εγώ πάω να φύγω από τη μυστική έξοδο. Εσύ πάρε τον άλλον και πάνε γρήγορα να τους καθυστερήσετε μέχρι να ξεφύγω εγώ. Μάλιστα, αρχιέ! Ενεργοποίηση αυτόματης καταστροφής. Έχετε 5 λεπτά για να βρεθείτε σε απόσταση ασφαλείας. Achtung, Achtung! Automatische Katastrophe. Ihr habt 5 Minuten, euch in Sicherheit zu bringen. Σε δύο βράδες, φέρ. Κλαράκι, η σειρά σου. 1460, κολλητέ. Άσε, τζόγκα, αναλαμβάνω εγώ από εδώ. Τέλος, παιδιά, δεν θέλουμε άλλο γύρω. Τι λένε, μήλος, πλάκα μας κάνεις. Τι πλάκα μας κάνω, έκλεισε το μαγαζί, τέλος, τέλος. Συμβαίνει. Έχω αρχίσει και φοβάμαι. Μη σκιάζεσαι. Όσο βρίσκεσαι μαζί μου, δεν πρόκειται να πάθεις σχεδόν τίποτα. Τέλεια! Φανταστικά! Ήρθε η ώρα για την τελική φάση. Σε λίγο! Δεν θα μείνει ούτε κολυμπηθρόξυλο. Yeah!
έχουν όπλα! Εντάξει ρε παιδιά, μην κάνετε έτσι, θα φύγουμε. Όχι ρε, δεν έχουμε να πάμε πουθενά. Τα πιτόγυρα, τα παραγγείλατε και θα τα πληρώσετε. Τα κάνια, αφήστε τα κάτω για μην φωναξούμε στο μπάτσι. Πώς είπαμε ότι σε λένε σένα? Δεν είπαμε. Μπάμπι με λένε. Hasta la vista, Bobby. Μπόμπι, νομίζω πως ήρθε η ώρα για σένα να φύγεις. Το κοντό, ρίξε και ένα μπερδάκι από μένα. Τα πραγματικά όπλα του ανθρώπου είναι η νηστεία και η προσευχή. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να μετανοήσετε. Όχι νομίζω, ήρθε. Συγγνώμη, Σούπερ Δημήτρια. Είχαμε πάρει το λάθος δρόμο. Δεν πειράζει, παιδιά. Ποτέ δεν είναι αργά για να αλλάξει κανείς ζωή. Καθάρματα! Ήταν όλα μια παγίδα! Τσόκο! 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 Πού είσαι, Τσόκο! Τσόκο! Ώστε εδώ είσαι λοιπόν, Τσόκο. Τι κάνεις εκεί κάτω? Δεν καταλαβαίνω, τι θες να πεις? Μα εσύ είσαι πληγωμένο, Τσόκο. Εντάξει, Τσόκο, μια γρατσουνιά είναι μόνο. Τι είναι, τι έχεις εκεί? Θυμάσαι, Τσόκο, θυμάσαι τότε που παίζαμε. Το ξέρω ότι με έκλεβες σε κάθε παρτίδα. Ακόμα και όταν σε ρωτούσα, σε έπαιρνες πάντα αυτή την αθώα έκφραση. Μην ανησυχείς, Τσόκο. Έχουμε τόσες πολλές παρτίδες να παίξουμε ακόμα. Και όλα αυτά θα περάσουν. Και θα είναι απλά μια ανάμνηση, Τσόκο. Ω ναι, μια ανάμνηση. Τσόκο! Τι είναι, Τσόκο, τι θες να μου πεις? Τι κάνεις, Τσόκο, τι είναι αυτά? Όχι, Τσόκο, μείνε μαζί μου! Τσόκο! Τσόκο!
Μην κλαις. Ο φίλος έφυγε. Πρέπει να φανείς δυνατός. Άσε μας κι εσύ. Άμα δεν ανακατεβώσουν, ο Τσόκο θα ήταν ζωντανός ακόμα. Δεν έχεις δίκιο. Δεν το ξεκίνησα εγώ όλο αυτό. Ούτε προκάλεσα την έκρηξη. Εκείνος φταίει. Πολύ εύκολα πείθεσαι, αλλά ναι, είναι αλήθεια. Το αφεντικό σου ευθύνεται για το θάνατο του φίλου σου. Το ξέρω και το ξέρεις. Πρέπει να με πιστέψεις. Δεν είχαμε άλλη επιλογή. Ήμασταν μήνες άνεργοι. Το αφεντικό μπορεί να φώναζε, αλλά πλήρωνε καλά. Είχαμε όνειρα για εμείς. Δεν ήμασταν πάντα έτσι όπως μας βλέπεις. Ένα σπίτι, μια οικογένεια, μια γλάστρα με βασιλικό στο παράθυρο. Για τα κουνούπια? Όχι, όχι, για τη σάλτσα. Σπουδάσαμε μαζί. Πήγαμε για φαντάρι. Γυρίσαμε και όλες οι πόρτες ήταν κλειστές. Τότε ήταν που είδαμε την αγγελία του Κάπτεν Φύρο. Και τώρα ο Τσόκο είναι στο χώμα. Κι εγώ στη φυλακή. Κάτσε, κάτσε. Δεν μπήκες ακόμα φυλακή. Όχι, όχι, ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Καλύτερα στη φυλακή, όπου θα έχω και ένα πιάτο φαΐ, παρά άνεργος. Άνεργος. Εγώ θα σου βρω δουλειά. Αλήθεια, το εννοείς αυτό που λες? Ναι, σου λέω. Έχω κάτι γνωριμία στη δημοτική αστυνομία. Κάτι θα βρεθεί και για σένα. Α, να είσαι καλά. Να ξέρεις μόνο τι έχω περάσει. Ναι, αλλά πρέπει να μετανοήσεις. Μετανοώ. Και πρέπει να πεις που είναι το αφεντικό σου. Στο παλιό σταθμό το τρένο. Είσαι και μαρτυριάρης. Θα γίνεις εξαίρετος αστυνομικός. Λοιπόν, εγώ πρέπει να πηγαίνω. Μισό λεπτό. Πού πας? Συγγνώμη για πριν όμως. Δεν πειράζει. Έτσι. Δεν πειράζει. Όχι, όχι, πώς. Πρέπει να πατήσουμε. Δεν πειράζει. Βάραμε και σημεία. Βάραμε. Έλα. Όχι, δεν βαράω. Όχι. Πρέπει να βάλουμε. Έτσι. Βάραμε μία, έτσι να πατήσουμε, ρε παιδί. Δεν βαράω. Δεν γίνεται. Πρέπει να πατήσουμε. Έλα. Κάνε και σκατήσετε. Γιατί φορά αυτά κολλά τώρα, εντάξει. Σαν αδερφούλα μου. Βάραμε και σημεία, σου λέω. Έλα. Κάνε κάτι εσύ. Έλα, βάραμε. Βάραμε κάπου το χρυκό. Τι έχουμε εδώ? Το βλέπεις αυτό το πραγματάκι που πλησιάζει με λίγη ταχύτητα? Είμαι το φιλαράκι σου. Έρχεται για να σε σώσει. Πάμε λοιπόν. Ήρθε η μεγάλη ώρα. Σήκω. Έλα. Εμφανίσου! Το ξέρω πως είσαι εδώ! Σούπερ Δημήτριε! Καλώς το παλικάρι μας!
Καλώς την υπτάμενη ελληνική λεβεντιά. Κόψε τις ηρωνίες, Captain Fearom. Αυτή τη φορά το παράκανες. Άσε τη Μαγδάλο να φύγει. Δεν σου φταίει σε τίποτα. Φταίει! Φταίει κι αυτή, κι εσύ, και όλη η πόλη σας. Γι' αυτό το όνομα, το οποίο με κυνηγάει τόσα χρόνια. Και θα σε κυνηγάει ακόμα περισσότερο. Η Θεσσαλονίκη δεν πρόκειται να υποκύψει στους εκβιασμούς σου, Captain Fearom. Όλα αυτά τα έκανα μόνο για να τραβήξω την προσοχή σου. Όλη η ουσία βρίσκεται κάτω από αυτό το μεταλλικό καπάκι. Το μόνο που θέλω από σένα είναι να το σηκώσεις και να φας το περιεχόμενο του. Καλά έκανες όλο αυτόν τον κόπο για να μου κάνεις το τραπέζι και στο κάτω-κάτω τι με αναγκάζει να κάνω αυτό που λες. Η ζωή της. Τι έχεις κάνει? Η ορολογιακή βόμβα στην δεξαμενή πετρελαίου θα εκραγεί σε 45 δευτερόλεπτα. Ο βασικός σωλήνας θα μεταφέρει το πυροκλαστικό κύμα σε όλα τα βαγόνια του παλιού σταθμού. Θα την αχτούμε όλοι στον αέρα, μαζί και η φιλοναδούλα σου. Σούπερ Δημήτρη, τι συμβαίνει? Κάνε αυτό που σου λέει, φάει το γύρο. Μαρία, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Τι δεν είναι απλά, παιδάκι μου, φάει το γύρο να σηκωθούμε να φύγουμε. Μαρία, δεν μπορώ να φάω κρέας. Γιατί? Γιατί αν φάω κρέας, θα χάσω τις δυνάμεις μου. Δεν είναι δυνατόν. Κι όμως είναι. Η συνεχής νηστεία επέδρασε καταλυτικά στον οργανισμό του, με αποτέλεσμα οι μήνυ στήσιμες στροφές να είναι ικανές να μεταλλάξουν τη μοριακή δομή των κυττάρων του Σούπερ Βλάκα και να το μετατρέψουν απλά σε βλάκα. Το ανακάλυψα μετά από εκατοντάδες πειράματα και αφού εφήρμοσα όλους τους βασικούς νόμους της κβαντομαγειρικής. Σούπερ Δημήτρη, μη φας το γύρο! Τι θα γίνει η Θεσσαλονίκη χωρίς εσένα? Μαρία, Μαγδάλο, το τελευταίο πράγμα που θέλω είναι να γίνω εγώ και η δυνάμεις μου αιτία να χάσει τη ζωή του έστω και ένας άνθρωπος. Ο Αδάμ έφαγε το μήλο. Εγώ θα φάω το πιτόγυρο. Μη... 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 Τι κάνεις? Σταμάτα τη βόμβα! Κουτό, αγόρι. Άφησε τον ήσυχο!
Επουράνιο πατέρα, εσείς? Ναι, Τέκνον, εγώ είμαι. Κύριε Αμάρτησα, έφαγα πιτόγυρο. Ναι, το ξέρω. Το είδα. Άλλωστε, τι παντογνώστης είμαι. Και το χειρότερο, έχω χάσει τις δυνάμεις μου. Σοβαρά? Και χωρίς αυτές, η πόλη έχει μείνει απροστάτευτη. Άκου, Δημήτριε, μετά από τόσα χρόνια νηστείας, πιστεύω ότι είναι φυσιολογικό να σε πειράξει. Αλλά να χάσεις και τις δυνάμεις σου. Πρέπει να συμβουλευτώ το Holy Manual. Σε ευχαριστώ, παιδί μου. Γεια. Σίγμα. Σίγμα, σουχέν, σουβλάκι, Σούπερ Δημήτριος. Όπως το περίμενα. Δηλαδή? Τίποτα. Πώς τίποτα? Τι, δεν πιστεύεις κιόλας? Για πιτόγυρα δεν λέει τίποτα. Δημήτρη, μη φοβάσαι. Άκου λίγο, γιατί δεν κάθεσαι εδώ μαζί μου? Ξέρεις τι καλά περνάμε. Πες με πόκερ κάθε Κυριακή, ο Μωυσής χωρίζει την τράβουλα στα δύο και μετά πες με 5x5, είναι πολύ ωραία. Τι έχεις να πεις? Καλά όλα αυτά, κύριε. Αλλά η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία μας, η Μαγδάλο, τι θα γίνουν χωρίς εμένα? Αυτό είναι μια διαφορετική περίπτωση. Μπορώ να σε θεραπεύσω και να δώσω πίσω και τις δυνάμεις. Όμως, θέλω να μου υποσχεθείς ότι θα δώσεις σκληρές μάχες. Δεν με τρομάζουν οι μάχες, κύριε. Δώσε μου πίσω τις δυνάμεις μου, ώστε να τσακίζω τους εχθρούς μου και υπόσχομαι δεν θα φάω ποτέ ξανά κρέας. Λοιπόν, Δημήτρη, άκου. Τώρα θα σου δώσω πίσω τις δυνάμεις σου και θα κάνω και ένα update στο Holy Manual και θα μπορείς να τρως από εδώ και πέρα ό,τι τραβάει η ψυχούλα σου. Δηλαδή, και κουκορέτσι και σπλινάντρο και γαρδούμπα. Και κεμπάπ και κοντοσούβλι και πανσέτες, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και από γλυκά, κρέμ μπουρλέ, γαλακτομπούρικα, κανταΐφια. Θα μπορείς να τρως όσο θέλεις, ό,τι θέλεις. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε. Λοιπόν, Δημήτρη, είσαι έτοιμος? Έτοιμος. Βάρα ρε κοτάρα ρε! Βάρα! Κότα! Κοτάρα! Βάρα! Βάρα ρε! Βάρα! Οκ! Είσαι καλά? Ναι. Σου είπα, μαζί μου δεν πρόκειται να πάθεις σχεδόν τίποτα. Δεν καταλαβαίνω, είσαι πάλι σούπερ. Σημασία έχει που είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Ησύχασε. Όλα έχουν τελειώσει. Τι έπαθες? Δεν καταλαβαίνω. Πώς είναι δυνατόν? Τι νόμιζες, αγόρι μου? Μια ιδιοφυΐα σαν εμένα θα έμενε στην κβαντομαγειρική? Κβαντοραπτική, αγόρι μου. Κβαντοραπτική. Γάντια με λέιζερ. Ισχύος 100.000 κιλοβάτ. Γαλότος αντιβαρύτητας. Και βέβαια, ύφασμα από ανθρακονήματα. Και μην ξεχάσω αυτό. Τι είναι αυτό? Αυτό εδώ είναι το τηλεχειριστήριο του 63000. Αυτή τη στιγμή το έχω στραμμένο στη Θεσσαλονίκη. Τη νύχτα που χτύπησα το λευκό πύργο, το είχα βάλει μόνο στο 2. Αυτή τη στιγμή το έχω στο 10. Φανταστείτε τι έχει να γίνει.
Δημήτρη, πρόσεχε! Είναι τρελός! Ήρθε η ώρα να τελειώσει αυτό το καραγκιόζι. Μαρία, φυλάξου. Θα γίνει χαμός. Γιέ μου, οι δυνάμεις σου είναι σταλμένες από το Θεό. Πρέπει να τις χρησιμοποιείς για να βοηθάς τους ανθρώπους. Παράτα τα, Κάπτεν Θύρο. Δεν έχεις καμία ελπίδα. Άλλωστε η πίστη ήταν πάντοτε ανώτερη από την πίστη. Όχι! Όχι! Δεν πρόκειται να σταματήσω. Μέχρι να σε ξολοθρέψω. Μέχρι τη μέρα που όλοι θα με αναγνωρίσουν με το πραγματικό μου όνομα. Μέχρι τη μέρα που όλοι θα με φωνάζουν. Φανούρι! Παλικάρι μου, σε βρήκα επιτέλους! Ψυχή μου! Φανούρι μου! Φανούρι! Αγάρι μου! Παλικάρι μου! Κάτσε, τι φανούρι είναι, γιαγιά! Κάτσε, ρε, σου πλακά! Θα σου βάλεις και τη γιαγιά σου εδώ πέρα! Α, παλικάρι μου, και εσύ εδώ! Τι σκεφτέδες, ψεύγες! Ποιο σκεφτέδες, ρε γιαγιά! Τι θέλεις εσύ εδώ! Πώς μιλάτε έτσι στη γριά γυναίκα! Έλα, γιαγιά! Πες μας την ιστορία σου! Αχ, σε ευχαριστώ, κορίτσι μου! Ονομάζομαι Κατερίνη Ρωμανού. Πριν ένα μήνα γύρισα στη Θεσσαλονίκη από το Άχεν της Γερμανίας.
Είχα φύγει με τον άντρα μου στις 21 Οκτωβρίου του 1962. Ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτή τη μέρα. Γιατί, γιαγιά, τι συνέβη? Την ώρα που ανεβαίναμε με τον άντρα μου στο τρένο, συνέβη κάτι τραγικό. Είχαμε πολλά πράγματα μαζί. Μαζί ήταν και το καλαθάκι με το νεογέννητο αγοράκι μου, τον Φανούρη. Και πάνω στη βιασύνη μας... Τι έγινε, γιαγιά? Ξεχάσαμε το καλαθάκι με το Φανούρη. Από τη μέρα που γύρισα στη Θεσσαλονίκη, έρχομαι εδώ, στο παλιό σταθμό των τρένων, και τον αναζητώ. Καλά, και ο Κάπτεν Θύρομ, τι σχέση έχει με όλα αυτά? Στο ορφανοτροφείο μου είχαν πει ότι με είχαν βρει στο παλιό σταθμό των τρένων. Ένα αγοράκι μερικών μηνών, τυλιγμένο σε μια κόκκινη κουβερτούλα. Η κουβερτούλα αυτή είχε πάνω τα αρχικά Φι Ρομ. Με αυτό το όνομα με καταχωρήσαν στα μητρώα του ορφανοτροφείου. Αυτό το όνομα με κυνηγούσε μια ζωή από πίσω. Κι έτσι έβαλα σκοπό της ζωής μου να κυνηγήσω όλους αυτούς που με περιγελούσαν. Εγώ σου είχα ράψει την κουβερτούλα σου με τα αρχικά σου, Φανούρης Ρωμανού, του Επαμινάντα και της Εκατερίνης. Δηλαδή... Παιδί μου, μόνο! Σούπερ Δημήτρια. Περασμένα ξεχασμένα, ρε Φανούρη. Ευχαριστώ. Όχι για σένα, δηλαδή. Την καριέρα της μάνας σου. Παρία, συγγνώμη για όλα. Δεν πειράζει, Φανούρη. Εσύ να είσαι καλά. Πάμε, αγόρι μου. Ναι, μάνα. Πάμε. Γεια σου, παλικάρι μου. Και να έρχεσαι με την κοπέλα σου από το σπίτι να βλέπετε το Φανούρη. Όχι, γιαγιά, δεν είναι... Εγώ θα σας περιμένω. Πώς νιώθεις τώρα που τελείωσαν όλα, Δημήτρια? Δεν τελείωσαν όλα, Μαγδάλο. Ο Λευκός Πύργος είναι ακόμα φραπές. Πρέπει να τον διορθώσω. Κάτι έχω στο μυαλό μου. Κι εγώ νόμιζα ότι μιλούσες για μας. Κοίτα, Μαρία. Δεν μπορεί να γίνει κάτι μεταξύ. Θα ήταν άδικο για σένα. Τούτο αυτό το σεντούκι έχει διαγαπήσει με όλο του το είναι. Η πρώτη μου σκέψη το πρωί, η τελευταία το βράδυ. Κάθε εκμάδα δύναμής μου, ακόμα και τελευταία αρανίδα του αίματός μου. Ανήκω στη μεγάλη μου μοναδική αγάπη. Τηλεφετογένα! Κατ! Τι! Ρε Μίτσο, πώς παίζεις έτσι, ρε φίλε? Πολύ ξέπνα. Πού είναι η ψυχή, πού είναι η ζωντάνια σου? Σαν να μην πιστεύεις αυτό που κάνεις. Όχι, ρε εσύ, το πιστεύω. Απλά προσπαθώ να αποστασιοποιηθώ από το χαρακτήρα τον οποίο υποδίδομαι. Σύμφωνα με το παράδοξο του Ντιντερό και τις διδαχίες του Μπράιχτ. Ποιον Μπρέχτ, ρε Καραγκιόζη, με το διαλεκτικό του υλισμό και τοπικό του θέατρο, που στην ουσία αντανακλά την εγγελιανή μαρξιστική του θεωρία. Αυτά τα επιχειρήματα μας τα είπαν κι άλλοι. Κανείς όμως δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι μέσω της μπρεχτικής αποστασιοποίησης επιχειρείται μια έμεση και άμεση άσκηση κριτικής στο χαρακτήρα που υποδίεται κάθε ηθοποιός και κατ' επέκταση στην ηλιστική κοινωνία. Ναι, δεν λέω, αλλά ποιες είναι οι βασικές αρχές του συστήματος Στανισλάβσκι? Τι μου πεις πως τον αμφισβητείς κι αυτόν? Αφού τα κάνατε σχολή! Πρώτον, εσωτερική αλήθεια. Δεύτερον, δράση επί σκηνής. Τρίτον, το υπεραντικείμενο και γραμμή ενεργειών που διατρέχει το ρόλο. Τέταρτον, η σημασία της λεπτομέρειας και του ιδιαίτερου. Και πέμπτον, η συγκινησιακή μνήμη. Αφού τα ξέρεις, ρε μου, γιατί είδε τα. Αργύρη, έτοιμος, Ανέστη. Έτοιμος. Πάμε. 3, 2, 1, πάμε! Το διαμάντι του Βορρά! Την πιτζετομάνα! Τη συμπρωτεύουσα και πάλε ποτέ συμβασιλεύουσα! Καλά. Θα σε βλέπω τουλάχιστον κάθε μέρα στο γραφείο. Θες να σε πετάξω πουθενά? Μπα. Θα
θα πάω να προλάβω το φανάρι για τη μητέρα του. Εσύ κοίτα να κάνεις αυτό που πρέπει. Αγαπητοί τηλεθεατές, είμαστε και πάλι μαζί σας. Αυτή τη φορά με απευθεία σύνδεση στο Λευκό Πύργο, που πλήθος κόσμου βρίσκεται συγκεντρωμένο αυτή τη στιγμή. Στο σημείο έχουν επιτάσει δυνάμεις του στρατού αλλά και της αστυνομίας ώστε να επιβάλλουν την τάξη όπου αυτό κριθεί αναγκαίο. Τα πνεύματα έχουν αρχίσει να οξύνονται επικίνδυνα, καθώς απλοί πολίτες από κάθε μεριά της Θεσσαλονίκης σειραίουν στο σημείο για να δουν το Λευκό Πύργο. Ακόμα από πολλούς εκφράζεται ο φόβος ότι από στιγμή σε στιγμή το πλήθος θα ξεσπάσει την οργή του επί δικαίων και αδίκων και θα ζητήσει ηθική δικαίωση για αυτόν τον εξευθελισμό. Φαίνεται πως μόνο ένα θαύμα θα μπορούσε να εκτονώσει την ένταση που όλο ένα συσσωρεύεται. Όμως, με ειδοποιούν ένα αυτοκοντρόλ, μισό λεπτό. Τι είναι αυτό? Κάτι πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα προς το Λευκό Πύργο. Είναι με κάτσα? Είναι χελιδονόψαρο? Όχι, όχι, είναι ο Σούπερ Δημήτριος! Κυρίες και κύριοι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά από ό,τι όλα δείχνουν. Ωφ, ρε μαλάκα, ο Σούπερ Δημήτριος είναι αυτός. Τι πάει να κάνει? Έχει αρπάξει το καλαμάκι! Έχει αρπάξει το καλαμάκι αυτή τη στιγμή ο Σούπερ Δημήτριος! Ρουβάει το κραπέ, κύριε Σκύρ! Ρουβάει το κραπέ, σαν κλείσιο τέτοιο της Ολομήνης, από την κορυφή ως τα νύχια! Έχει αρπάξει το κραπέ, και έχει ρουφτήσει να μας επελεγές πάνω να γράψει όλο τον αφρό! Μπράβο, κύριε Σκύρ, τα κατάφερε! Μπράβο, μπράβο, μπράβο! Λαέ της Θεσσαλονίκης! Ο Κάπτεν Φύρο είναι πλέον παρελθόν. Μπορείτε πλέον να απολαμβάνετε άνθρωποι τις σκοταστικές μερίδες γύρου και το δροσερό σας φραπέ. Απλά μην ξεχνάτε ότι όπου υπάρχουν κατατρεγμένοι, όπου υπάρχουν άνθρωποι που πονάνε, όπου υπάρχουν Έλληνες, θα βρίσκομαι εκεί προσωπικά. Και αυτό είναι δέσμος. Ένα μπράβο στο Σούπερ Δημήτριο, ένα μπράβο στη Θεσσαλονίκη μας που βγάζει τέτοιους λεβέντες. Ας μείνει χαραγμένη αυτή η μέρα, κυρίες και κύριοι, στην καρδιά μας, γιατί είναι η μέρα που ο ελληνισμός και η ορθοδοξία θριάμβευσαν. Είναι η μέρα που το καλό νίκησε το κακό, είναι η μέρα που το φως νίκησε το σκοτάδι. Σούπερ Δημήτριο, το καλαμάκι! Μανά! Σκέτο να το κάνεις! Μανά! Μανά! Μανά!
κινούν καλά. Τραπέζι στην παραλία που γατζάνε κοινά. Με το λευκό σου πύργο και το θερμαϊκό που άμα κολλήσεις γεμίσεις με σκατό. Σούπερ Δημήτριε, μεγάλε μας προστάτη. Η θέλη σου πλανιέται σ' όλα της γης τα πλάτη. Έλα να σε κεράσουμε που γατσάμε χαλβά, αφού όλοι το ξέρουμε πως τις μυστής είναι. Για σένα τραγουδό και το Σούπερ Δημήτριο που διώχνει το κακό. Η πόλη είναι ησυχή, μπορεί να πιει φραπέ, να φάει πίτα γύρω σε πιάτο εμαγή. Σούπερ Δημήτριε, μεγάλε μας προστάτη. Η φίλη σου πλανήτε σ' όλα της γης τα πλάτη. Έλα να σε κεράσουμε που γατζάμε χαλβά, αφού όλοι το ξέρουμε πως το σβήστε σήμερα. Κύριε Ελέησον.